Τρίτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων η σημερινή για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε αμέσως τις απαντήσεις στα μαθήματα που εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Σόλια από το ειδικό φροντιστήριο. Καλησπέρα σας Καλησπέρα κυρία σας. Σόλια. Και μαζί της είναι και η κυρία Τσαμαδή για να μας δώσει τις απαντήσεις στα λατινικά. Καλησπέρα και Καλησπέρα. σε εσά. Κυρία Σόλια, ε, εύκολα σήμερα τα θέματα, ήθιστες στα λατινικά. ήθιστες στα yeah. λατινικά. Βέβαια το εύκολος και το δύσκολο είναι σχετική Σχετικό. έννοια στις mm -hmm. πανελληνές εξετάσεις, διότι ε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε τα λάθη διασύνηση. Ξέρετε, καμιά φορά, όταν λέμε ένα μάθημα είναι εύκολο, ναι. το αντιμετωπίζουμε επιπόλαια, ενώ ένα μάθημα που είναι πιο δύσκολο, το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Οπότε, έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα εκεί που δεν το περιμέναμε. Mm -hmm. Στα λατινικά, βέβαια, ναι, ξεκάθαρα τα θέματα. Ε, είχαμε όμω φέτο αυτό το νέο τρόπο εξέταση. Με την εισαγωγή. Με την εισαγωγή, ακριβώ. Δηλαδή, τα έχετε ε? μάθει απ' έξω, κυρία Παλιού. Πείτε Θα σα πάρουμε βοηθό στο φροντιστήριο πια. Ευχαριστώ. Μα βοηθάτε πάντω πάρα μου. πολύ. Ναι, ναι. Ε, είχαμε λοιπόν και την εξέταση τη εισαγωγή. Ε, είχαμε λεξιλογικά στοιχεία στα οποία έπρεπε να συνδυάσει ο μαθητή τη νέο ελληνική με τη λατινική. Θα μα τα πει και η κυρία Τσαμαδί στη συνέχεια. Ναι. Έτσι, δεν είναι η κυρία Τσαμαδί, όπω τα λέμε. Ναι, ακριβώ. Γιατί εμεί στο φροντιστήριο είμαστε πάντα υπέρ της ειδίκευσης και κάθε καθηγητής έχει το αντικείμενό του, οπότε mm. εγώ yeah, yeah, yeah. δεν επεμβαίνω ούτε παρεμβαίνω σε ξένα mm -hmm. χωράφια. Mm -hmm. ε, αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι έπρεπε ο μαθητής να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη γραμματική και το συντακτικό με λεπτομέρεια, με ουσιαστική αφομοίωση τη ύλη για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Διότι α μην ξεχνάμε ότι και τα λατινικά είναι μία ξένη γλώσσα. Ναι, συγγενική βέβαια με την, με την ελληνική, ναι. με πολλά στοιχεία να συνδέονται, να αλληλοσυνδέονται, αλλά δεν πάβει να είναι μία γλώσσα με του δικού τη γραμματικού και συντακτικού μηχανισμού που πρέπει ο μαθητή να κατέχει άριστα. Και τι χρειάζεται η συγκεκριμένη γλώσσα, πού την συναντάμε στην καθημερινότητά μα και γιατί επέστρεψε, ή πώ όχι στι πανελλαδικέ, γιατί είναι με απορή... την κοινωνιολογία. Είναι η απορία πολλών μαθητών. Ναι. Για να πω την αλήθεια, μιλώντα επιστημονικά, η λατινική γλώσσα χρειάζεται πιο πολύ στου υποψηφίου τη νομική επιστήμη. Όπου λόγω του ρωμαϊκού δικαίου έχουμε όρου. Για να πω και άλλη μια επιστημονική αλήθεια, η λατινική χρειάζεται <Σ> και σε αυτού που σπουδάζουν ιατρική. Γιατί επίση έχουμε πολλού όρου. Δεν θα τώρα καταλαβαίνετε αν πούμε στου γιατρού να διαβάσουν λατινικά. Είναι αστείο, ναι. Η κοινωνιολογία ε, ήταν ένα μάθημα πάρα πολύ ε, σημαντικό κατά τη γνώμη μου για τη γενικότερη καλλιέργεια του μαθητή. Έπαιζε ρόλο και στο θέμα της έκθεσης. Γενικώ διεύρυνε περισσότερο τους ορίζοντες του μαθητή. Ποιο αυτό θα χρήσιμο, πρέπει να το πούμε. προφανώς ήταν το μάθημα των λαθμικών. Και ξέρετε, λοπνικών. ήταν και πολύ άνετο, γι' αυτό είχαμε να. και πολύ υψηλέ βαθμολογίες, γιατί, γιατί Όσο και να πούμε, τα λατινικά με τη γραμματική και το συντακτικό έχουν αστάθμητου παράγοντε, έχουν λεπτομέρειε που μπορούν να ξεφύγουν. Mm -hmm. Όταν όμω είχαμε την κοινωνιολογία, ένα καθαρό θεωρητικό μάθημα, μάθαινε ο μαθητή την κοινωνιολογία απ' έξω και ανακατοτά, υψηλότατη βαθμή και βέβαια άνεση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα, γι' αυτό επέστρεψαν τα λατινικά. <laughs> για να μα δυσκολεύσουν λίγο. <laughs> για πάμε να τα ακούσουμε, λοιπόν, να ακούσουμε oh. τι απαντήσει, κυρία oh, oh, right. Δόθηκαν στου μαθητέ τρία αποσπάσματα για μετάφραση και συγκεκριμένα από την ενότητα 16, την ενότητα 36 και την ενότητα 45 του σχολικού βιβλίου και ζητήθηκε η μετάφραση στο δεύτερο και τρίτο από αυτά. Ας πάμε στη μετάφραση του πρώτου αποσπάσματος. Εκείνος παρουσιάστηκε σε αυτούς για να τον δουν να κάθεται σε σκαμνή δίπλα στη φωτιά και να γευματίζει από ξύλινο πιάτο. Περιφρόνησε τα πλούτων σαμνητών και οι σαμνίτες θαύμασαν τη φτώχεια του. Δηλαδή, όταν είχαν φέρει σε αυτόν μεγάλη ποσότητα από χρυσάφι που στάλθηκε από το Δημόσιο Ταμείο για να το χρησιμοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπό του με το γέλιο και αμέσως είπε. Στο τρίτο απόσπασμα η μετάφραση φροντίζει και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς αν αρπάξουν την επιστολή. Για το λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά, συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ημάντα του Ακοντίου και να το ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει σύντομα με τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το Ακόντιο. Περνάμε στο θέμα Β1. Για πρώτη φορά, όπως είπε και η κυρία Σόλια, ερώτηση εισαγωγής, αντιστοίχησης. Ε, στήλη Α και στήλη Β, ο Βυργίλιος αντιστοιχεί στην επική ποιήση, ο Ιούλιος Κέσσαρα στα απομνημονεύματα, ο Σενέκας φιλοσοφία, ο Οράτιος Β λυρική ποιήση, ο Κορνίλιος Νέπος ιστορική βιογραφία και περισσεύει το σίγμα Τ και Ζ. Β δύο ερώτημα, πάλι για πρώτη φορά ερώτηση να αντιστοιχίσουν μαθητές να συνδυάσουν ετοιμολογικά συγγενείς λέξει της νέα ελληνική με τι αντίστοιχε λατινικέ λέξει των κειμένων. Ε, το ρήμα κερνούτορ αντιστοιχεί στην ελληνική λέξη διάκριση, το ρήμα φούγγιον στη λέξη πρόσφυγα, το επίθετο μάγνα στη λέξη μεγαλοπρεπή, το ρήμα κοκνοσκάντορ στη λέξη άγνωστο και τέλο η λέξη αμέντουμ στη λέξη μάντας γάμα ένα ερώτημα, ήταν μία ερώτηση γραμματικής, όπου οι μαθητές έπρεπε να γράψουν κάποιους τύπους που ζητούνταν σε συγκεκριμένες λέξεις. Η αντωνυμία νόστρι, την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος νόστερ, χώστες, την αφρετική του ίδιου αριθμού χώστιμπους, τέργα, τη γενική του ίδιου αριθμού τεργόρουμ, έγκβητες, την ονομαστική στον άλλο αριθμό Μάγνα, την αφαιρετική του ενικού στο συγκριτικό βαθμό του ίδιου γένους Μαγιόρε, Κέντε, στη δοτική του ίδιου αριθμού Κέντε, Ήλι, την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος και τη γενική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος Ήλουτ και Ήλιου, Έουμ, την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος Ιντ, Πόντου, την ονομαστική στον άλλο αριθμό Πόντερα, Βούλτουμ, τη γενική στον ίδιο αριθμό Βούλτους, Ρεμ, την αφαιρετική του ίδιου αριθμού Ρε κελέριτερ, του άλλου δύο βαθμού του επιρρήματο, ο συγκριτικό και κελέρι ο υπερθετικό, περίκουλουν την ίδια πτώση στον άλλο ρυθμό, περίκουλα. Γ2 παρατήρηση αφορούσε ρηματικού τύπου. Γκέρουντ, το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του συντελεσμένου μέλλοντα την ίδια φωνή, Κέσεριντ. Κέρνίτουρ, το ίδιο πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα την ίδια φωνή, Κερνέτουρ. Φιτ, το β' πληθυντικό πρόσωπο τη προστακτική του Ενεστώτα, Φίτε. Μυρά Εδώ οι μαθητέ έπρεπε να προσέξουν γιατί ζητούσε η άσκηση στο παρέμφατο μέλλοντα και το ρήμα είναι αποθετικό. Οπότε έπρεπε να γράψουν από την ενεργητική φωνή το παρέμφατο μέλλοντα που δανείζεται. Οπότε η σωστή απάντηση είναι μοιρατούρο και του τελεσμένου μέλλοντα μοιράτου φόρε. Ατουλίσεν την αιτιατική του σουπίνου αλάτου, ουτερέτουρ επίση αποθετικό ρήμα έπρεπε οι μαθητέ να γράψουν τι μετοχέ του ρήματο στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένου. Το, ρήμα δανείζεται με το χ από την ενεργητική φωνή «Ούτενς», με το χ μέλλοντα ουζούρου και με το χ παρακειμένο από την παθητική φωνή ούζου. Δίξιτ, το β' ενικό πρόσωπο τη προστακτική του εναιστότα στην ίδια φωνή δικ. Κούρατ, Αλφα, πρόσωπο τη οριστική του μέλλοντα, στην ίδια φωνή Κουραμπιμού. Μίτιτ, Γάμα, ενικό πρόσωπο τη οριστική του παρακειμένου, στην ίδια φωνή Μίσιτ. Αντίρε, προσοχή, ένα από τα ρήματα που έπρεπε να προσέξουν οι υποψήφοι, αφαιρετική γερουνδίου Αντεούντο. Πόσιτ, ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του υπερσυντελή κουπό του Ισεντ. Και τέλο, αμπίκιαν, το Β, ενικό πρόσωπο τη προστακτική εναστότητα, στην ίδια φωνή αμπίκια. Περνάμε στις συντακτικέ παρατηρήσεις. ΔΕΛΤΑ 1α έπρεπε οι υποψήφοι να αναγνωρίσουν συντακτικά κάποιους όρους, εύκολοι όροι. Η αντωνυμή A στο πρώτο απόσπασμα είναι αντικείμενο στο ρήμα όκουρουν. Η μετοχή ασυντέντεμ είναι κατηγορηματική μετοχή από το ρηματικό τύπο αίσθησης σπεκτάντουμ με υποκείμενο το σε. Ε, το ουσιαστικό ρίζου είναι μία αφαιρετική του τρόπου στο ρήμα Solvit. Το ουσιαστικό κονσίλια είναι υποκείμενο στο ρήμα Cognoscantur. Και τέλος, ο εμπρόθετος προσδιορισμός OBREM είναι ένας εμπρόθετος επιρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου που προσδιορίζει το ρήμα Μύτιτ. Δέλτα παρατήρηση. Έπρεπε οι υποψήφοι να αναγνωρίσουν μία δευτερεύουσα πρόταση να αιτιολογήσουν τον τρόπο εκφορά τη και να δηλώσουν τη συντακτική τη λειτουργία. Η πρόταση ήταν ναι, Ιντερκέπτα, επίστουλα, Νόστρα, Κονσίλια, Απ. Χώστιμπου, Κογνοσκάντουρ. Πρόκειται για μια δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση, η οποία εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό τη είναι απλώ επιθυμητό. Συγκεκριμένα, με υποτακτική εναιστώτα Κογνοσκάντουρ, γιατί εξαρτάται από χρόνου, Κούρατ και provided, Έπρεπε οι υποψήφοι οπωσδήποτε να σημειώσουν ότι έχουμε ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι η δομένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι στη στιγμή τη πιθανή πραγματοποίησή τη. Συγχρονισμό κύρια και δευτερεύουσα πρόταση. Και ο συντακτικό τη ρόλο είναι αντικείμενο στα ρήματα από τα οποία εξαρτάται, κούρατ και προβίδετ. Η ΔΕΛΤΑ 2α παρατήρηση Δύο μετοχές, μίσουμ και βερίτους, να τις μετατρέψουν στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. Η πρώτη μετοχή, μίσουμ, ήταν μια επιθετική μετοχή, αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, γκβοτ, μίσουμ, έρατ ή γκβοτ, μίσουμες. Οι μαθητές μπορούσαν, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και την οριστική παρακειμένου στην ανάλυση, γιατί όπω έχουμε επισημάνει πολλέ φορέ, ο παρακείμενο είναι χρόνος χρόνο ιστορικό, πέρα από αρκτικός. Η μετοχή Βερίτου είναι μια αιτιολογική μετοχή, η οποία αναλύεται με τρει τρόπου για να δείξουμε αντικειμενική αιτιολογία Γκβόντ Βερίτου Σέρατ ή Βερίτου Σέστ, για υποκειμενική αιτιολογία Γκβόντ Βερίτου σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων, και τέλο, για να δείξουμε ότι η αιτία είναι αποτέλεσμα μια εσωτερική λογική διεργασία, κum veritus esset. Δέλτα δύο δι, β' τελευταία παρατήρηση. Ε, in literis scribit se cum legionibus gelater at fore, Οι μαθητέ να μετατρέψουν τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. Ego cum legionibus και εδώ τελειώσαμε με τα θέματα Μάλιστα. και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους αλληλώσα, τους μαθητές. Ακριβώς. Όπως είπαμε και πιο πριν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο μαθητής τελικά, η κυρία Σόλια, κρίνεται στις, κρίνεται στις λεπτομέρειες, και αυτή είναι και η διαφορά από ένα παιδί που δεν κάνει φροντιστηρίο. Εκεί ακριβώς γίνεται η εξάσκηση. Κρίνεται στις λεπτομέρειες και στη φοβερή εξάσκηση. Ναι. με ποιο εμείς, τρόπο. Εμείς σαν φροντιστήριο επιμένουμε πάρα πολύ στα διαγωνίσματα. Ναι. Η κυρία Τσαμαδή μπορεί να σας πει για τα ναι. θέματα των λατινικών πόσες φορές έχουμε δουλέψει τα παιδιά. Ε, τα παιδιά παιδιά οπωσδήποτε να, έχουν, να ξέρουν πάρα πολύ καλή γραμματική για να διαχειριστούν τόσα γραμματικά φαινόμενα. Yeah. Και αυτό σημαίνει ε, συνεχής ασκήσεις, συνεχή διαγωνίσματα. Οι μαθητές μας προσέρχονται και και, τους... και τα διαγωνίσματα προσωμείωση. Βέβαια, βέβαια. βέβαια. Οποία... Διαγωνίσματα δηλαδή τύπου πανελλαδικών. Τύπου πανελλαδικών και εξασκούνται τα παιδιά σε συνθήκε πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι. Δηλαδή τα θέματα είναι πανελλαδικά, δεν τα γνωρίζουμε ναι. και εξετάζονται οι μαθητέ σε τακτά διαστήματα, παίρνουν τη βαθμολογία του ε, σε θέματα τα οποία είναι αντίστοιχα προσωμείωση mm -hmm. των πανελλείων εξετάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να συμμετέχει ο μαθητή σε διαγωνίσματα. Για μα είναι χρονοβόρο και είναι όπω καταλαβαίνετε και στοιχείο που απαιτεί κόπο στη διόρθωση. Yeah. Ε, δεν είναι κάτι εύκολο, όμω θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Γι' αυτό και δίνουμε φοβερή σημασία στα διαγωνίσματα, σε όλα τα μαθήματα και σε αυτό που δίνουμε επίση σημασία, και το είπα και από την αρχή, είναι στο γεγονό ότι κάθε καθηγητή στο φροντιστήριο διδάσκει μόνο mm. το αντικείμενό του. Για παράδειγμα, η κυρία Τσαμαδί που ασχολείται μόνο με αρχαία ή λατινικά επιμένει σε αυτά τα μαθήματα και δεν Μάλιστα. ανακατεύεται, αν, να πούμε έτσι, σε την άλλα, άλλα μαθήματα. Ναι, στην Ιστορία, εσείς. οτιδήποτε. Μάλιστα. Αυτή όμω η ειδίκευση είναι που μα δίνει και τη δυνατότητα να μιλάμε για πολύ καλή προετοιμασία των παιδιών σε κάθε τομέα, στη λεπτομέρεια, στο διαγώνισμα, στην επανάληψη. Ακόμη ακόμη τα παιδιά στο φροντιστήριο έρχονται όταν δεν ξέρουν πώς να διαβάσουν ένα συγκεκριμένο μάθημα και θα το πούμε αυτό και στο μάθημα της Ιστορίας και δείχνουμε ακριβώς τα παιδιά πώς πρέπει σε κάθε μάθημα να διαβάσουν. Μάλιστα. Και μια τελευταία ανάσα τώρα για την Ιστορία, και την μια Παρασκευή. Μια τελευταία ανάσα για την Ιστορία. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε διτυχία, καλά ε? αποτελέσματα σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή. Να είστε ευχαριστώ. καλά. Καλή συνέχεια στα παιδιά.